εγγόνια γεμίσανε, τα σπίτια. Τα σπίτια γεμίσανε, καταστροφές μεγάλες. Παλιά ο Θεός ήθελε και γλιτώσαμε. Τρομερά πράγματα. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. 100 χρονών άνθρωποι, 90 χρονών άνθρωποι, γειτόνιοι, μεγάλοι άνθρωποι και δεν έχουν ποτέ ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Σωθήκαμε από θαύμα. Εικόνες που κόβουν την ανάσα. Ένα σχήμαρο στα φορμητικά νερά και λάσπες περνούν από την καρδιά των μαλλίων, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Συγκλονιστική περιγραφή από έναν κάτοικο της περιοχής για τα όσα απίστευτα διαδραματίζονται μέσα στα ίδια του τα μάτια. Απίστευτο αυτό που γίνεται στα μάλια αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, τα αυτοκίνητα έχουν φύγει από τις θέσεις τους, έχουν μπλοκαριστεί, η συγκοινωνία έχει σταματήσει. Είμαστε έξω από τη μεγάλη μας Παναγία. Ο δρόμος αυτός οδηγεί κάτω στην παραλία. Αδύνατο να περάσει κανείς. Μετά τη χαλαζόπτωση ήρθε και αυτή η καταστροφή. Ο κόπος των ανθρώπων τα διέλυσε όλα. Ευτυχώς που δεν είχαμε απώλειες. Τι να σας πω, καταστροφές μεγάλες. Σαν υψός μου είναι και τον λυπάμαι πάρα πολύ, όπως και όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ βρόχη. Το σπίτι μας έχει πλημμυρίσει. Πίσω, ψυχία, πλυντήρια είναι όλα ανωκάτω. Παιδιά, πολλές ζημιές. Τεράστιες ζημιές στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Δείτε τα. Δείτε. Δείτε τι συμβαίνει. Δείτε. Τίποτα άλλο. Δείτε τι συμβαίνει. Το νερό ήταν το ύψος του νερού. Το καταγράφετε, βλέπετε το σημείο, τα σημεία που έχει ανέβει. Όλο μέσα στο υπόγειο έχει 2,5 μέτρα νερό. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε να μην υπάρξει σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Έως αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 9 διασώσεις. 5 ενήλικες και 4 ανήλικα. Παρέσυρε αυτοκίνητα και κλείστηκε ο αγωγός ομβρίων από τα αυτοκίνητα. Πρέπει να τον ανοίξουμε τώρα. Είναι πρωτοφανές η κατάσταση αυτή. Δεν έχει ξανασυμβεί όσα χρόνια είμαι εγώ εδώ στην περιοχή. Απίστευτο νερό. Μακάρι να μην υπάρχουν θέματα ζώων. Τίποτα άλλο. Για τρίτη φορά, μέσα σε 3 μόνο εβδομάδες, η περιοχή βρίσκεται στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων με ανθρώπινες ζωές να παίζονται κορώνα γράμματα. Εκείνη τα αμάξι είναι το μαύρο. Είχα κλωβιστεί μια ώρα περίπου και είδα σκάφη να βγαίνουν από την ξηρά και να πηγαίνουν προς τη θάλασσα και όπως και κάτω στο απορριμμένο και πολλά σκουπίδια. Τα σκάφη τώρα έχουν μπει μέσα στη θάλασσα, έχουν πιστεύω βουλιάξει τη στιγμή αυτή. Θα είναι βιβλικό. Από νωρίς το πρωί, η κατάσταση στην περιοχή είναι δραματική, με δεκάδες αγωνιώδεις διασώσεις. Στα Λίδα έχουμε ένα ζευγάρι, έναν φίλο, ο οποίος ήταν στο ισόγειο και κόντυψαν τους παρασύρει το ρέμα. Ίσως από τους προλάβαμε. Μωράκι. Με μωρό ενός χρονών. Ήταν κοντά στο ρέμα. Ακαριά, ίσα-ίσα όλη αυτή η βροχή, δηλαδή ίσα που προλάβαμε και ίσα που φύγαμε κατευθείαν. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άνθρωποι που ανέβηκαν σε ταράτσες ή κατζώθηκαν σε στήλους για να σωθούν. Δευτερόλεπτα τρόμου στα μάλια, με πολίτες βουτυγμένοι στις λάσπες να προσπαθούν με προσεκτικές κινήσεις να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Κατακλυσμό στα μάλια. Μπάζα που δεν έκανα μια δουλειά, είναι φραμμένο του βαβακού κόμπι όλου. Μένω 25 χρόνια είμαι εδώ πέρα, δεν το ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Η γυναίκα με το παιδί φοβηθήκανε και ήταν μια γειτόνισσα κιόλας δίπλα και κατέβηκε, βγήκα έξω. Την παρέλαβα, την έβαλα μέσα, έτρεμε η καημένη, μεγάλη γυναίκα 57 χρονών. Το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας σφυροκοπά δίχως έλεος στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου. Από τις Γούβες μέχρι τα Μάλια και τη Σταλίδα, ένας τεράστιος όγκος νερού έχει καλύψει τα πάντα. Δεν βγαίνανε τα νερά έξω από τα σκαφάκια, με αποτέλεσμα να βουλιάξουν. Είναι βουλιαγμένα περίπου 4. Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι φερτών υλικών μέσα στον οικισμό. Πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν σηκωθεί από τα νερά και έχουν φύγει προς την παραλία αλλά και μέσα στον παλαιό οικισμό. Αυτό έχει ξανασυμβεί στην επιχείρησή σας? Ποτέ δεν έχει συμβεί 30 χρόνια που υπάρχει επιχείρηση. Από ό,τι ακούσαμε, τα νερά έτρεχαν από τα βουνά. Ναι. Και δεν μπορούσα να έρθω διότι είχε κοπεί το δικό δίκτυο πρώτον. Δεύτερον, εδώ είχε ένα ποτάμι και κινδύνευε η ζωή μου για να έρθω. Οχήματα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στη θάλασσα με την αγωνία για τυχόν εγκλωβισμό ανθρώπων μέσα σε αυτά να χτυπά κόκκινο. Σαν από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Να ανοίξουν ένα δρόμο 10 μέτρα να πηγαίνει μέχρι τη θάλασσα. Ο καινούριος ειδικός άξονας μαζεύει τα νερά από τα βουνά από εκεί και πάνω και τα διώχνει
άτσαλα σε ορισμένα σημεία. Αυτή η κατάσταση επικρατεί στο φράγμα Ποσελέμη, το οποίο γεμίζει από νερό και λειτουργεί και ως αντιπλημμυρικό έργο. Απομένουν άλλα 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την υπερχείληση. Δεκάδες πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ, με την παρουσία ακόμη και βατραχανθρώπων και η πολιτική προστασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, σπέβουν στα επίμαχα σημεία με τις εκκλήσεις για αποφυγή των μετακινήσεων να είναι αδιάκοπες μπροστά στον πρωτοφανή κίνδυνο. Τρόμαξα πραγματικά όταν για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει αυτή την καταστροφή και αυτή την ποσότητα νερού να πέφτει με τόση ένταση και δύναμη. Άνθρωποι, περιουσίες και υποδομές στο έλεος. Μετά το πρώτο σοκ για τις απίστευτες εικόνες που εκτελήσονται μπροστά στα μάτια τους, ακολουθεί η δραματική διαπίστωση μιας βιβλικής καταστροφής χωρίς προηγούμενο. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις.